Για τους Έλληνες το ύψιστο δώρο της ζωής είναι η ελευθερία. Και ο θάνατος για την ελευθερία είναι πάλι ύψιστο δώρο. Για να δημιουργηθεί όμως στην ψυχή του λαού αυτή η ιδέα, έπρεπε να γαλουχηθεί από τη βρεφική ηλικία με τέτοια προσευχή και ελπίδα. Χρόνια και αιώνες την ίδια προσευχή και ένα νούρισμα σιγομουρμούριζαν οι Ελληνίδες μάνες για να κοιμήσουν τα παιδιά τους. Τη λαχτάρα για ελευθεριά, το άγχος της σκλαβιάς, το μίσος κατά του κατακτητή, την επαναστατημένη συνείδηση. Όλα αυτά τα ένιωθαν και τα έβαζαν μέσα στην ψυχή τους, μαζί με το γάλα της μάνας τους. Σήμερα οι νέοι μας, τα παιδιά μας, ακούνε άλλα σχετικά με την ιστορία του τόπου μας και τα ιδανικά μας. Η κατάθεση στεφάνων και η συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις έχουν αρχίσει να συκοφαντούνται. Αυτός όμως είναι ένας τρόπος έκφρασης τιμής και ευγνωμοσύνης για τη θυσία των ηρώων και τους αγώνες τους για τη ελευθεριά. Οι γείτονές μας δεν κρύβουν τις βλέψεις τους για επεκτατισμό. Στα σχολικά βιβλία τους ασκούν συστηματική προπαγάνδα για να δικαιολογήσουν τις παράνομες εδαφικές διεκδικήσεις τους. Οι Τούρκοι μιλούν για ζωτικό χώρο και εποφθαλμιούν τη Δυτική Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και όλη την Κύπρο. Κατόρθωσαν με πολλούς διωγμούς να περιορίσουν στο ελάχιστο τους Έλληνες που είχαν μείνει στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο. Γράφει το βιβλίο ιστορίας της γείτονος της 6ης Δημοτικού. Υποκατοχή ελληνική είναι τα νησιά του Αιγαίου. Ακόμη μεταξύ πολλών ανιστόρητων γράφει. Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ασία είναι δυνατόν να διατηρηθεί με την επιστροφή των νησιών στην Τουρκία. Στις ακαδημίες τους οι Τούρκοι φοιτητές διδάσκονται πως οι πολιτισμοί του Αιγαίου ήταν τουρκικής προέλευσης. Αναφέρονται ως Τούρκοι οι Μινοΐτες, οι Μικυναίοι, οι Ίωνες. Το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας έχει αποδεχθεί και διδάσκεται στα τουρκικά σχολεία η εργασία του Σελαχατίν Σαλιζίκ, που λέει ότι οι Τούρκοι ήταν ο Δημόκριτος, ο Ηρόδοτος, ο Ιπποκράτης και ο Όμηρος, που τον ονομάζουν Ομάρ. Κυκλοφορούν σε επίσημα δείπνα συναντήσεις πρέσβεων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρτες που απεικονίζουν τα Δωδεκάνησα και τη Μυτιλίνη με το ίδιο χρώμα με αυτό της Τουρκίας, σαν να αποτελούν ίδιο έδαφος. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης στην Τουρκία, Μαρκ Περίν, ακόμα δεν έδωσε εξηγήσεις για το θέμα. Στις 23 Ιανουαρίου 2009, ο Τούρκος ηθοποιός Ατίλα Ολγκάτς παραδέχθηκε ότι σκότωσε 10 Κύπριους, ανάμεσά τους και έναν εχμάλωτο πολέμου στην εισβολή του Ατίλα το 1974. Άραγε ποια ήταν η συνέχεια και η απόδοση ευθυνών για τον ίδιο και τους ανωτέρους του από την τουρκική δικαιοσύνη. Ο Φινλανδός Επίτροπος Όλι Ρεν είχε πει για το θέμα «Ξεκάθαρη παραβίαση της συνθήκης της Γενέβης». Καλά τα λόγια. Τιμωρία επιβλήθηκε. Το 1996 μια Ελληνίδα ιστορικός, δυστυχώς Ελληνίδα, πήρε βραβείο στην Αμερική για το βιβλίο της, στο οποίο υποστηρίζει ότι η εθνική συνείδηση των Ελλήνων είναι δήθεν τεχνητό κατασκεύασμα και οι Έλληνες δεν είμαστε Έλληνες. Δεν μας λέει όμως κατά τη γνώμη της τι είμαστε. Δυστυχώς και αρκετοί ψευτοδιανοούμενοι έχουν εστερνιστεί τέτοιες ιδέες. Οι ήρωες του 1821 πίστευαν ακράδαντα ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και των Βυζαντινών. Οι δήθεν προοδευτικοί προσβάλλουν τους αγωνιστές και αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα μας και υπονομεύουν την εθνική μας συνείδηση. Σεβασμιότατε, θα κλείσω με λίγους στίχους του Στέλιου Σπεράτζα. «Πολύ φέγγι για μας σας είναι η δόξα και ως τάστρα να πυργώνεται ακόμα. Σε εχθρό εμείς, με θέληση δική μας, δεν δώσαμε ποτέ νερό και χώμα». Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βενέτης θα αναγνώσει τι είναι. Ολοκαύτωμα
Ιεράς Μονής Αγίου Μινά, του αείμνηστου Ιωάννου Βενέτη, ότι τον προγόνο μας και τα Άγια λείψανά σας, χωρίς να βγάλουνε φωνή, λέγουν τα βράσανά σας. Λέγουν όσα δεν μπορεί γλώσσα να τα μιλήσει, ούτε ζωγράφος δύναται να τα ηχογραφήσει. Την πάτριον εμπόδιζον η Τούρκη ιστορία να μη διδάσκεται ποτέ στη σχίου τα σχολεία, για να μη μάθει το παιδί όσα μας έχουν πράξει και αντριωθεί καμιά φορά και τους κατασπαράξει. Μα εμείς την ιστορία μας την βλέπουμε γραμμένη επάνω στα Άγια σας σωστά, καλώς ζωγραφισμένη. Βλέπαμε γραίας γέροντες, γυναίκες και παιδεία να σφάζονται, να καίγονται μέσα στην εκκλησία. Βλέπαμε τα σπαρθένους μας οι Τούρκοι να αρπάζουν από τις αγκάλες των γονιών και τους γονείς να σφάζουν. Κι άλλα πολλά εβλέπαμε πάνω στα κόκαλά σας, γιατί έκαιγαν την καρδούλα μας, γιατί είμαστε παιδιά σας. Και του Θεού δεόμεθα και μην να αξιωθώμε το αίμα σας που χάθηκε να το εκδικηθώμε. Και μια φωτιά ηφαίστειο μας έκαιγε τα στήθη των Τούρκων να συντρίψουμε τα άγια, άγρια τα στήθη. Και έξαφνα του Αγίου Μινά 11 Νοεμβρίου έφτασαν στο νησάκι μας άγγελοι του Κυρίου. Άγγελοι ανθρωπόμορφοι των μαραθωνομάχων, τα τέκνα και απόγονοι των σαλαμινομάχων. Οι Τούρκοι σαν τους είδανε να βγαίνουν στο κοντάρι, ύφχοντος τον προφήτη τους να έχουν ταχύποδάρι. Και μες στη σχίου τα βουνά έτρεξαν να τρυπώσουν και με τις τουρκοπονηριές ήλπιζαν να γλιτώσουν. Μα των Ελλήνων τα παιδιά Τούρκοι δεν τα γελούνε, γιατί πλέον τους μάθανε, τους έχουν ξαναειδούνε. Η λευτεριά που έλειπε ως τότε αυτό το νησί μας, όλοι την αποκτήσανε και οι ζώντες και οι νεκροί μας. Κατάθεση Στεφάνου. Ο βουλευτής Χίου, κύριος Ιωάννης Κοσμίδης. Κύριος Ταξίαρχος. Ο κύριος Δήμαρχος Αγίου Μινά. Κύριος Δήμαρχος Χίου. Ο Διευθυντής της Αστυνομίας. Κύριος Λιμενάρχης. Κύριος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
ΑΕΦΑ εκπρόσωπος των εφέδρων αξιωματικών. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικός ύμνος. Γιώργη, δεν θέλω, ε. Γιάννη.